Είναι γνωστό γεγονός ότι οι άνθρωποι χάνονται μερικές φορές περισσότερο από ό,τι θα θέλαμε να πιστεύουμε. Μεμονωμένες τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν χιλιάδες στον κόσμο. Όμως, οι μαζικές εξαφανίσεις είναι κάτι άλλο. Πάει την εξαφάνιση σε άλλο επίπεδο. Πώς μπορούν πολλοί άνθρωποι να εξαφανιστούν ή να πεθάνουν υπό εξαιρετικά περίεργες συνθήκες χωρίς καμία εξήγηση? Σήμερα θα πάμε να αναλύσουμε την πιο μυστηριώδη ιστορική εξαφάνιση που έχει γίνει ποτέ. Περίπου 1600 άνθρωποι ζουν στο χωριό του Pond Inlet ή Miti Matalik, όπως είναι γνωστό στη γλώσσα των Ινουίτ. Είναι μια κοινότητα που συνοστίζεται ανάμεσα σε βουνά στη βόρεια ακτή του νησιού Μπάφιν στον Καναδά, ένα μέρος που βρίσκεται ακόμα πιο βόρεια από τη βόρεια άκρη της υπηρετικής Νορβηγίας. Το χειμώνα οι θερμοκρασίες πέφτουν στους πλην 35 μεσόωρο, αν και έχει γίνει γνωστό να φτάνει κάτω και από τους πλην 50. Φαντάσου τώρα ένα ολόκληρο χωριό των Ινουίτ αγκαλιασμένο στις γαλήνιες ακτές της λίμνης Αντζικούνι στον Καναδά. Σκέψου το θόρυβο της καθημερινής ζωής, παιδιά που παίζουν, γονείς που εκτελούν τα καθήκοντά τους, άρωμα φαγητού που μαγειρεύεται, μια κοινότητα ασφαλής μέσα στα δικά της όρια. Τώρα, φαντάσου να επισκεφτείς το ίδιο αυτό χωριό και να βρεις ένα τρομακτικό, σιωπηλό χώρο. Σπίτια εγκαταλειμμένα, γεύματα που παραμένουν ημιτελή και κανένα ζωντανό πλάσμα στον ορίζοντα. Ένα πραγματικό χωριό φαντασμάτων. Αυτό δεν είναι έργο φαντασίας, αλλά ένας πραγματικός γρίφος που συνθέτει την εξαφάνιση των ανθρώπων της λίμνης Αντζικούνι. Ένα ολόκληρο χωριό εξαφανίζεται, αφήνοντας πίσω του μόνο έναν τρομακτικό σιωπηλό χώρο και ένα μυστήριο που θα σαγηνεύει τα μυαλά για δεκαετίες. Ήταν 1930. Ο γουνέμπορας Τζο Λαμπέλ, εξοικειωμένος με το χωριό και τους κατοίκους του, ανακάλυψε το μυστηριώδες γεγονός. Δεν υπήρχαν ενδείξεις αγώνα, κανένα σημάδι μαζικής εξόδου. Οι χωρικοί είχαν εξαφανιστεί σαν να μην υπήρχαν, αφήνοντας πίσω τα πράγματά τους, το φαγητό τους, ακόμα και τα σκυλιά τους. Αυτό το μυστηριώδες περιστατικό έστειλε κύματα ανησυχία σε όλη τη χώρα και προκάλεσε μια έκτακτη αναζήτηση για τους αγνώμενους χωρικούς. Από αυτό το σημείο και έπειτα, η εξαφάνιση της λίμνης Αντζικούνι θα γίνει ένα από τα πιο ανοιγματικά γεγονότα στην ιστορία του Καναδά. Η Ινουίτ κοινότητα της λίμνης Αντζικούνι ήταν μέρος ουσιαστικό του τοπίου της περιοχής. Οι χωρικοί ήταν γνωστοί για την προσαρμοστικότητά τους στις αντίξωες αρκτικές συνθήκες, ζώντας μια απλή αλλά καλή ζωή, συντηρούμενη από τη γη και τα γύρω ύδατα. Τα καταλήμματά τους, η Γκλου και του Πικ, κάλυπταν την περιοχή γύρω από το χώρο της λίμνης που πήρε το όνομά της, μια απόδειξη της επιμονής τους. Ο Τζο Λαμπέλ, λοιπόν, πολύ γνωστός στην περιοχή και τους κατοίκους της, έφτασε στο χωριό τον Νοέμβριο του 1930, περιμένοντας να τον υποδεχτούν τα οικεία πρόσωπα της Ινουίτ κοινότητας. Ανταυτού, αντικρίζει ένα χωριό που είναι ανησυχητικά ερημωμένο. Ο Λαμπέλ ανέφερε ότι τα σπίτια ήταν γεμάτα προσωπικά αντικείμενα. Μια λίστα με αντικείμενα που είχαν αφαιθεί πίσω περιλάμβανε χύτρες με φαγητό, ακόμα και ζεστό, αρχαιολογικά ευρήματα της καθημερινής ζωής παντού, ρούχα στιβαγμένα σαν να είχαν πεταχτεί βιαστικά, αλλά εξίσου ανησυχητική ήταν η ανακάλυψη ενός νεκροταφείου. Οι τάφοι είχαν ανοίξει βία, με τα σήματα πεταμένα κάτω και τα σώματα εμφανώς να πουσιάζουν. Ένα ανατριχιαστικό κλίμα ξαφνικής εγκατάλειψης πλανιόταν πάνω από τον τόπο. Η αστυνομία του Βασιλικού Καναδά διερεύνησε το περιστατικό, αλλά δεν βρήκε κανένα στοιχείο. Διάφορες θεωρίες εξηγούν τη μυστηριώδη εγκατάλειψη του χωριού. Οι ιδέες κυμαίνονται από ξαφνική καταιγίδα μέχρι μαζική μετανάστευση, ακόμα και απαγωγή από εξωγήινους ή μια πύλη που τους μετέφερε σε μια άλλη διάσταση. Ωστόσο, ο πραγματικός λόγος παραμένει άγνωστος, όπως και το παγωμένο χωριό το ίδιο. Η εξαφάνιση της λίμνης Αντζικούνι είναι μια ανατριχιαστική υπενθύμηση για το πόσα λίγα πραγματικά γνωρίζουμε για την απέραντη καναδική ερημιά και τα μυστικά που κρατά. Οι αστυνομικοί, κατά την έρευνα των ισχυρισμών του Λαμπέλ, αναφέρεται ότι βρήκαν τα πάντα ακριβώς όπως τα περιέγραψε ο ίδιος. Η επίσημη εκθεσή του σημείωσε μια περίεργη θανατηφόρο σιγή που διαπνέει στην περιοχή, δημιουργώντας ένα αίσθημα φόβου. Πολλοί κυνηγοί ανέφεραν ότι όταν βρίσκονταν στην περιοχή, κυνηγούνταν από μια αόρατη δύναμη στην περιοχή κοντά στην εξαφάνιση. Επίσης, κάτοικοι των γύρω κοινοτήτων ανέφεραν παράξενα φώτα στον ουρανό κοντά στη λίμνη Αντζικούνι, γύρω στην ίδια περίοδο που το χωριό εξαφανίστηκε. Ταυτόχρονα, τοπικοί ραδιοφωνικοί operators είχαν παράξενες παρεμβολές και άγνωστα σήματα ξανά συσχετιζόμενα με το χρονικό σημείο του γεγονότος. Αυτά τα παράξενα γεγονότα ζωγραφίζουν ένα πορτρέτο από μια σειρά από ανεξήγητα γεγονότα που οδήγησαν στην εξαφάνιση του χωριού της λίμνης Αντζικούνι. Μαζί διαμορφώνουν τη σκηνή για ένα από τα πιο συναρπαστικά μυστήρια της καναδικής αλλά και παγκόσμιας ιστορίας.
Η θεωρία της απαγωγής από εξωγήινους είναι μια θεωρία που πάντα εμφανίζεται όταν ασχολούμαστε με ανεξήγητες εξαφανίσεις και η περίπτωση της λίμνης Αντζικούνη δεν αποτελεί εξαίρεση. Πολλοί πιστεύουν ότι η ξαφνική εξαφάνιση ολόκληρου του χωριού μπορεί να είναι έργο εξωγήινων οντοτήτων. Ορισμένοι σκεπτικιστές απ' την άλλη επιλέγουν μια πιο λογική εξήγηση, υπονοώντας την πιθανότητα μιας μαζικής μετανάστευσης. Υποστηρίζουν ότι οι κάτοικοι θα μπορούσαν να αποφασίσουν συλλογικά να μετακινηθούν λόγω αδείξεων καιρικών συνθήκων ή έλλειψης τροφίμων. Ωστόσο, η ερώτηση παραμένει: γιατί άφησαν πίσω τους τα προσωπικά τους αντικείμενα? Η θεωρία της συνωμοσίας ότι ένα κυβερνητικό σώμα φέρει ευθύνη για την εξαφάνιση επίσης κυκλοφορεί. Οι πιστοί σε αυτή τη θεωρία υποστηρίζουν ότι το χωριό και οι κατοικοί του μεταφέρθηκαν για άγνωστους λόγους, ίσως επειδή συμμετείχαν σε μια κρυφή επιχείρηση ή ένα πείραμα που πήγε στραβά και δεν θέλουν να αφήσουν ούτε ένα στοιχείο πίσω τους. Το σίγουρο είναι ότι 1600 άνθρωποι εξαφανίστηκαν και δεν τους είδε ποτέ κανείς πια. Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Μην ξεχνάτε, κάντε subscribe και ενεργοποιήστε το καμπανάκι.